Σαν χαρτογράφητα νερά, πλέουμε πλέον όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στο Ιράν και στις φιλοϊρανικές δυνάμεις που υπάρχουν σε διάφορες χώρες περιοχής με το Ισραήλ, καθώς όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, το Ιράν έστειλε σκληρό μήνυμα προς τις αραβικές χώρες, ζητώντας τους να μην εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρηση Παύλα Απάντηση που θα εξαπολύσει εναντίον των Ισραηλινών, ιδάλλως θα τις χτυπήσει και αυτές. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αραβική χώρα επιχειρήσει να παρέμβει στην απάντησή του κατά του Ισραήλ. Και αυτό τη στιγμή που καταφτάνουν στην περιοχή πλήθος αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και ναυτικών αλλά και αεροπορικών. Αυτή η είδηση έρχεται να ταράξει για άλλη μια φορά την ήδη ανεβασμένη ένταση κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, αφού φαίνεται ότι παίζεται ένα παιχνίδι κρύου ζεστού ντους, κατά το οποίο στην αρχή είχε γίνει πιστευτό ότι το Ιράν θα επιδιώξει ένα χτύπημα που δεν θα προκαλέσει γενική ανάφλεξη. Αλλά μετά είδαμε πολλές σκληρές δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, έντονη κινητικότητα ρωσικών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών προς την Τεχεράνη, με τις φήμες να μιλούν από μεταφορά πυράβλων Ισκαντέρ, που όμως δεν έχουν την εμβέλεια να πλήξουν το Ισραήλ από το έδαφος του Ιράν, μέχρι την αποστολή σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ ακολούθησαν νεότερες δηλώσεις Ιρανών περί χτυπήματος που δεν επιδιώκει όμως να κλιμακώσει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Το τι τελικά θα γίνει είναι σίγουρο ότι θα το δούμε σύντομα, με τις πληροφορίες να λένε ότι οι περισσότερες πιθανότητες για την έναρξη της Ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ να είναι για απόψε το βράδυ. Αλλά η δήλωση αυτή του Ιράν, που απείλησε τις αραβικές χώρες, στοχοποιώντας προφανώς κυρίως την Ιορδανία, που την προηγούμενη φορά βοήθησε στην κατάρρευση πολλών Ιρανικών πυράβλων και drones που κατευθυνόντουσαν προς το Ισραήλ, βάζει ένα ακόμα κρίσιμο ερώτημα στην όλη κατάσταση. Αν το Ιράν υλοποιήσει την απειλή του και βάλει φωτιά και στην αραβική Χερσόνησο.